Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Ισίδωρος είναι λυπημένος με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την μικρή Αγγελική. Η Αρετή φλερτάρει με τον Θανασή και δίνουν νέο ραντεβού. Ο Κουράκος καταφέρνει τον Μουταυτσή να ομολογήσει πως ο Ανέστης ήταν αυτός που τον πυροβόλησε και σκότωσε τον Γιδάλη. Η μέρα του γάμου της Βασιλικής και του Φίλιππου αλλά και της βάπτισης της μικρής τους κορούλας έχει φτάσει. Ο Στάθης και η Χάιδο είναι φανερά συγκινημένοι, ενώ η Αρετή τρώγεται μόνη της επειδή έχει μείνει έξω από όλα αυτά. Ο Φίλιππος περιμένει στην εκκλησία την Ήφη, η οποία καταφθάνει πανέμορφη, συνοδευόμενη από τον Στάθη. Το αγαπημένο ζευγάρι ζει στιγμές ευτυχίας, καθώς ενώνονται πλέον ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Ακολουθεί η βάφτιση του μωρού τους. Όταν τα μυστήρια τελειώνουν, όλοι επιστρέφουν στα σπίτια τους προκειμένου να ετοιμαστούν για το γλέντι που θα ακολουθήσει. Θα είναι όλοι εκεί εκτός από την Αρετή. Ο Πότης καταφέρνει να πείσει τον Λεωνίδα ότι η Άννα τον αγαπάει και δεν πήγε με κανέναν. Ο Μάνος λέει στον Ισίδωρο πως θα παντρευτεί την Μαρίνα και θα υιοθετήσει αυτό στην μικρή Αγγελική. Το ένταλμα για την σύλληψη του Ανέστη έχει βγει αλλά οι αστυνομικοί δεν τον βρίσκουν πουθενά. Την ίδια ώρα ο Ανέστης παραβιάζει και πάλι το σπίτι της ευτυχίας, μπαίνει μέσα και ξεκινάει να πίνει. Όταν η ευτυχία επιστρέφει στο σπίτι συγκρούονται έντονα και παλεύουν. Η ευτυχία αρπάζει το μαχαίρι και τον σκοτώνει με τρεις μαχαιριές στο στομάχι. Τηλεφωνεί στην Άννα που έρχεται αμέσως και οι δύο κοπέλες προσπαθούν να ξεφορτωθούν το πτώμα του Ανέστη και όχι να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Ο γάμος και η βάπτιση έχουν τελειώσει και όλοι είναι στο κτήμα που γίνεται η δεξίωση. Εκεί ο Αλέξης φυλάει με πάθος την Μυρτάλη και αυτή ανταποκρίνεται. Την ίδια ώρα ο Κουράκος ενημερώνεται πως τα αποτελέσματα του τεστ DNA βγήκαν και είναι της Αθηνάς. Ο αστυνόμος συλλαμβάνει την Αθηνά για τον φόνο του Δημήτρη Καπράλου και έτσι έχουμε το φινάλε του πρώτου κύκλου. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.